Εγώ θα σας πω δύο λόγια για τη δουλειά μέσα στις συλλογικές διαδικασίες. Μέσα στα συνδικάτα, που είναι και ο χώρος που δραστηριοποιούμε. Λοιπόν, το ποσοστό των ανθρώπων που είναι ενταγμένοι σε σωματεία στον ιδιωτικό τομέα, και όταν λέμε ιδιωτικό τομέα, αν αφαιρέσουμε τις ΔΕΚΟ, αν αφαιρέσουμε τις τράπεζες και κρατήσουμε τον καθαρά ιδιωτικό τομέα, οι τράπεζες είναι στον ιδιωτικό τομέα, αλλά επειδή είναι πολύ μαζικοί χώροι, υπάρχει συνδικαλιστική εκπροσώπηση, ο υπόλοιπος ιδιωτικός τομέας είναι κατά εκτιμήσεις κάτω από 8% στην Ελλάδα. Δεν είναι καθόλου καλή εικόνα. Σε μια σχετική έρευνα που έγινε της VPRC, λίγο πριν τα μνημόνια, στην εποχή που νομίζω ότι όλοι ζήσαμε και τη θυμόμαστε, η έρευνα λοιπόν ήταν για το πόσο αξιόπιστα είναι τα συνδικάτα. Δεν υπάρχει κάτι πιο φρέσκο, αλλά επειδή ζούμε σε αυτή τη χώρα, νομίζω έχει μια αξία να την ξαναθυμηθούμε όσοι την είχαμε δει τότε, αλλά και όσοι δεν την έχουμε ξανακούσει να μας προβληματίσει. Υπήρχε μέσα στις πολλές ερωτήσεις μια ερώτηση που ρωτούσε πόσο εμπιστεύεστε τα συνδικάτα στην υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων. Εκεί λοιπόν ο κόσμος της εργασίας απαντούσε 53% δεν τα εμπιστεύεται, 38% τα εμπιστεύεται, ενώ ένα 9% απαντούσε δεν ξέρω, δεν απαντώ. Είχε αρκετές ερωτήσεις, ποιοι είναι οι λόγοι που δεν είναι τόσο αξιόπιστα, δεν είναι ελκυστικά, δεν θα σταθούμε εκεί. Θα πάω σε μία από τις ερωτήσεις που ήταν έκπληξη τότε για πολλούς που τη διαβάσαμε, αλλά νομίζω είναι έκπληξη ακόμη και σήμερα. Ρωτούσε λοιπόν αυτά τα συνδικάτα, τα οποία δεν τα εμπιστευόμαστε, τα οποία είναι αναξιόπιστα, τα οποία είναι εργοδοτικά, τα οποία είναι, τα χρειάζονται οι εργαζόμενοι ή δεν τα χρειάζονται. Λοιπόν, η έκπληξη ήταν ότι κατά 72% ο κόσμος της μισθωτής εργασίας απαντούσε ότι τα χρειαζόμαστε. Παρότι είναι αυτά που είναι, ο κόσμος ο οποίος δεν ήταν γραμμένος στα συνδικάτα, ο κόσμος ο οποίος τα κοίταζε απ' έξω με μια καχυποψία, έλεγε ότι χρειάζονται, έστω και αν έτσι όπως είναι. Λοιπόν, μέσα από αυτή την έρευνα, αλλά και μέσα από την εμπειρία, το σημαντικότερο στοιχείο το οποίο κρατάει έναν εργαζόμενο μακριά από τα συνδικάτα είναι ο φόβος ότι ο εργοδότης θα μάθει ότι γράφτηκε ο εργαζόμενος στο συνδικάτο. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο το οποίο κρατάει τους εργαζόμενους μακριά από το να ενταχθούν μέσα στη συλλογική δράση. Και εδώ έρχεται ο νεοφιλελευθερισμός, ο οποίος στα μάτια του κόσμου φαίνεται ότι νίκησε, φαίνεται ότι έχει νίκες, διότι μίλησε κατευθείαν στην καρδιά του εργαζόμενου και του είπε: κοίτα τον εαυτό σου, κοίτα να πας καλά εσύ, κοίτα να είσαι εργατικός, κοίτα τη δουλειά σου σωστά και θα έρθει η ανταμοιβή για σένα. Άσε τα συνδικάτα στην απέξω. Είναι εργοδοτικά, εκεί μέσα γίνεται μια έντονη κομματικοποίηση. Στα συνδικάτα είναι οι άχρηστοι, στα συνδικάτα είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Πέρασε λοιπόν μια νοοτροπία την οποία καλλιεργήθηκε και μέσα στα συνδικάτα, αλλά μπόρεσε να την περάσει και μεγάλο μέρος των μισθωτών να μην βλέπουν ελκυστικά τις συλλογικές διαδικασίες. Γιατί όλα αυτά? Γιατί τα σωματεία σταμάτησαν να είναι καταφύγια? Γιατί τα σωματεία φτιάχτηκαν για να είναι καταφύγια? Όταν πάψαν να παίζουν αυτό το ρόλο, όταν πάψαν να τα νιώθουν οι εργαζόμενοι ότι είναι το σπίτι τους, τότε λοιπόν ήρθε και η πτώση και των συλλογικών διαδικασιών. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, εργασιακά, τι έγινε τα τελευταία χρόνια στα εργασιακά? Στα εργασιακά το κεφάλαιο απέκτησε όλων των ειδών τις ευελιξίες. Από εκεί που είχαμε σταθερή δουλειά 8ωρο, απέκτησε το δικαίωμα να κάνει μερικής απασχόλησης, συμβάσεις, εκπεριτροπής εργασίας, συμβάσεις ενοικιαζόμενους, εργαζόμενους, συμβάσεις με εργολαβίες. Και εκεί κατάφερε
το κεφάλαιο να μοιράσει, να μην έχει ένα ενιαίο απέναντι, η μεριά των εργαζομένων σταμάτησε να είναι ένα ενιαίο σώμα, με τη γνωστή τακτική του Διέρη κατάφερε να μοιράσει τις εργασιακές σχέσεις, χώρισε τους εργαζόμενους σε μόνιμους, σε λιγότερο μόνιμους, σε ευέλικτους και σε αναλώσιμους, όπου ο εργαζόμενος κοίταζε απλώς να ανέβει, να ανέβει κάθε φορά ένα σκαλί παραπάνω. Από την άλλη μεριά, ακόμη και εκεί που υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, θα σας μεταφέρω μια εμπειρία από το δικό μου χώρο. Εγώ δουλεύω στο θέαμα ακρόαμα, δηλαδή θέατρα, νυχτερινά κέντρα, τηλεοπτικά γυρίσματα. Εκεί λοιπόν, εδώ και τα τελευταία χρόνια προσπαθούσαμε, υπάρχουν συνδικάτα, υπάρχουν σωματεία, υπάρχει ομοσπονδία, έχει μια σχετική μαζικότητα, δεν είναι όπως θα θέλαμε, αλλά είναι λίγο καλύτερη από τη γενική άποψη. Εκεί λοιπόν τα δύο τελευταία χρόνια προσπαθούσαμε να με απευθείας διαπραγματεύσεις να συνάψουμε συλλογική σύμβαση με τους εργοδότες. Η συλλογική σύμβαση, για όσους δεν είναι μοιημένοι, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένα κείμενο, μια συμφωνία όπου αποτυπώνονται οι όροι εργασίας και οι όροι αμοιβής. Λοιπόν, εδώ και δύο χρόνια συζητούσαμε για συλλογική σύμβαση. Ήρθε κάποιο αποτέλεσμα. Αποφασίσαμε να ζητήσουμε τη διαδικασία της μεσολάβησης. Η μεσολάβηση είναι μια διαδικασία όπου όταν δεν τα βρίσκουν εργαζόμενοι και εργοδότες, υπάρχει οργανισμός μεσολάβησης και διαιτησίας όπου βοηθάει τα μέρη, έτσι θέτει ο νόμος, έτσι τα λέει ο νόμος, βοηθάει τα μέρη να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να καταλήξουν στη συλλογική σύμβαση. Εκεί λοιπόν οι εργοδότες, όταν νιώσανε την πίεση ότι μπορεί και να υπάρξει συλλογική σύμβαση, διαλύσαν την εργοδοτική οργάνωση. Ενώ είχαν όλες τις ευελιξίες που σας ανέφερα προηγουμένως, το γεγονός ότι υπήρχε έστω και μία μικρή περίπτωση να υπάρξει συλλογική σύμβαση, τους έφερε στη θέση να διαλύσουν την εργοδοτική οργάνωση, να μην υπάρχει θεσμικός συνομιλητής, για να μην μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Για να σας δώσω να το καταλάβετε με άλλα λόγια, ακόμη και ο νόμος όπως ήταν το προσχέδιο μάλλον επί Υπουργείας Κουρλέτη να έρθει, αν δεν υπάρχει ένωση εργοδοτών δεν μπορεί να συζητάμε για συλλογική σύμβαση. Η συλλογική σύμβαση έχει μόνο συλλογικές διαδικασίες, δηλαδή συλλογικά οι εργαζόμενοι και συλλογικά οι εργοδότες. Από την άλλη, η ανεργία είναι ένας τεράστιος όγκος ανθρώπων που σπρώχνει στην διαδικασία αναζήτησης εργασίας, σπρώχνει να υποχωρήσουν δικαιώματα, να υποχωρήσουν αμοιβές, να υποχωρήσουν κατακτήσεις. Είναι ζητήματα τα οποία καλούμαστε μέσα στα συνδικάτα καθημερινά να τα δούμε και να τα αντιμετωπίσουμε. Τώρα, μέσα σε αυτό το τοπίο, τους τελευταίους 15 μήνες, υπάρχει μια κυβέρνηση της αριστεράς. Υπάρχει μια κυβέρνηση της αριστεράς, η οποία, ας πάρουμε ένα υποθετικό σενάριο, ότι αύριο η κυβέρνηση αυτή πέφτει. Θα πρέπει να αφήσει κάτι πίσω της, για να υπάρχει η σύγκριση. Θα πρέπει να αφήσει κάτι όπου θα δώσει κίνητρα να αναζωογονηθούν οι συλλογικές διαδικασίες. Θα πρέπει να δώσει κίνητρα να ξαναέρθουν, να δώσει μάλλον τα εργαλεία αυτά που χρειάζονται οι εργαζόμενοι, οι συλλογικές διαδικασίες να αναζωογονηθούν, να υπάρξει ένα άλλο πλαίσιο, ένα άλλο περιβάλλον όπου θα ξεθαρέψει ο εργαζόμενος, θα ξεπεράσει το φόβο, θα ενταχθεί μέσα σε συλλογικές διαδικασίες και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα διεκδικήσει. Θα διεκδικήσει καλύτερες θέσεις εργασίας, θα διεκδικήσει καλύτερες συνθήκες αμοιβής, θα διεκδικήσει και θα υπάρχει και το μέτρο σύγκρισης. Θα υπάρχει και το μέτρο σύγκρισης ότι σε αυτούς τους, από αυτή τη χώρα πέρασε μία κυβέρνηση η οποία προσπάθησε, έφερε ένα νέο πλαίσιο, δημιούργησε μία άλλη ατμόσφαιρα, έφτιαξε ένα άλλο περιβάλλον στα εργασιακά,
Ξεθάρεψε ο κόσμος, διεκδίκησε. Και εκεί θα απαντήσουμε και στο, δεν ξέρω αν αρχές του χρόνου καταλάβατε κάποια δήλωση η οποία έγινε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Μητσοτάκη, ο οποίος είπε το εξής. Αυτό ήταν γύρω στα τέλη Ιανουαρίου που μας πέρασε, ότι η λεγόμενη αναδιανομή εισοδήματος, έτσι όπως πήγε να ενσωματωθεί με το λεγόμενο παράλληλο πρόγραμμα, αποτελεί, είπε τη φράση, ταξικό μίσος, ότι η κυβέρνηση διακατέχεται από ένα ταξικό μίσος. Καλά, εγώ θα έλεγα μακάρι να ήταν έτσι, αλλά θέλω να... Η κυβέρνηση της αριστεράς, αν δεν δει την αναδιανομή του εισοδήματος ως κύριο στοιχείο της πολιτικής της, κύριος άξονας της πολιτικής, και εκεί μέσα να δουλέψει το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι χρειάζονται ένα νομοθετικό πλαίσιο για να αποκτήσουν δικαιώματα, χρειάζονται ένα νομοθετικό, χρειάζονται δομές οι οποίες θα τις νιώθει ο εργαζόμενος καταφύγιο, μία άλλη δομή στην επιθεώρηση εργασίας, όπου θα λειτουργεί ως κίνητρο για τους εργοδότες καταρχήν να αποφεύγουν τον αυθαιρετούν, και για τους εργαζόμενους να καταφεύγουν και να μπορούν να έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό πιστεύω είναι το στοιχείο το οποίο θα κάνει τη συγκριτική διαφορά. Όχι οι παροχές, οι δομές. Οι δομές και το θεσμικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, τα οποία νομίζω ότι θα τα έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ.